Σας κάλεσα σήμερα εδώ για να σας ενημερώσω για τις εκδηλώσεις στο προσεχέ Σαββατοκύριακο 15 και 16 Σεπτεμβρίου. Ως πρόεδρος της Παραπροσφυγικής Ένωσης Αρκαδίας, του Συλλόγου Φιλικών, ως γνωστό σε όλους, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε κάτι το οποίο εδώ και πολλά χρόνια ήταν αίτημα του Σωματείου, η μετονομασία δηλαδή της Πλατείας των Φιλικών. Η μετονομασία της Πλατείας των Φιλικών ανακοινώθηκε πέρσι από τον Δήμαρχο της Τρίπολης σε μια εκδήλωση στην παρουσίαση, αν θυμάστε, του βιβλίου του Γεώργιου Καραγιάννη. Ο κ. Καραγιάννης είναι γνωστός πλέον σε όλους, είναι επίτιμος δημότης του Δήμου μας και είναι και χρηματοδότης της ευρύτερης περιοχής, της περιοχής Φιλικών. Όπου στη μνήμη των γονέων του δημιουργήσαμε και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας το μεγαλύτερο μνημείο του προσφυγικού ελληνισμού στην Ευρώπη. Και ταυτόχρονα έγινε και μια ανάπλαση της πλατείας. Εμείς λοιπόν, για να τιμήσουμε τον κύριο Καραγιάννη, αποφασίσαμε να ονομάσουμε την πλατεία Φιλικών πλατεία προσφύγων της Μικράς Ασίας Γιώργος Καραγιάννης. Γιατί οι πιο πολλές πόλεις που υποφέρουν, όταν δεν τιμώνται άξιοι, δεν αξίζουν να υπάρχουν στο χάρτη, έλεγε λοιπόν ο Ευρυπίδης. Γι' αυτό το λόγο και εμείς είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλέσουμε εννοείται τη γειτονιά μας και όλους τους απανταχού πρόσφυγες, αλλά και όλους τους Τριπολίτες που ανήκει η πλατεία σε μια ειδική εκδήλωση που γίνεται το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 το βράδυ στην Πλατεία των Φιλικών, ένα τηλετουργικό πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της Τρίπολης, δεν έχει ξανασυμβεί, με πάρα πολλές εκπλήξεις και πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στα δρόμενα που θα υλοποιηθούν από την χορηγίες του κυρίου Καραγιάννη. Θα γίνει η διαδικασία μετονομασίας, θα υπάρξει προσφορά του κυρίου Καραγιάννη catering για όλους τους καλεσμένους πάνω στην πλατεία, θα φωταγωγηθεί η πλατεία μας, θα αποκαλυφθούν οι νέες ταμπέλες και όπως ορίζει το πρωτόκολλο θα γίνει μια διαδικασία η οποία θα είναι πραγματικά κάτι πολύ ξεχωριστό. Αξίζει λοιπόν κανείς να μην το χάσει, γιατί ο κ. Καραγιάννης θα κάνει και καύση πυροτεχνημάτων αλλά και άλλες εκπλήξεις και θα χαρούμε πάρα πολύ όλους τους Τριπολίτες να παρευρεθούν σε αυτή την μεγάλη για τη γειτονιά μας εκδήλωση αλλά και για την πόλη, κάτι το οποίο πραγματικά πολλοί το είχαν εμπνευστεί. Κάποιοι δυστυχώς δεν είναι στη ζωή, οι υπόλοιποι που έχουμε απομείνει λοιπόν είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό που συμβαίνει και πιστεύω να πάνε όλα καλά, να έχει καλό καιρό και να έχουμε καλή επιτυχία. Αυτή είναι η μία εκδήλωση που γίνεται το Σάββατο. Την Κυριακή έχουμε την εορτή λοιπόν του μνημείου, της ημέρας δηλαδή της εθνικής μνήμης, της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατέρινης 10.30, στην εκκλησία δηλαδή της γειτονιάς μας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας Μαντινίας και Κοινωνίας κυρίου Αλέξανδρου και μετά θα γίνεται η συγκέντρωση των επισήμων αλλά και όλου του λαού στον χώρο του μνημείου των προσφύγων, στην πλατεία πλέον των προσφύγων Μικράς Ασίας Γιώργος Καραγιάννης, όπου εκεί θα γίνει η έπαρση της σημαίας, θα γίνει επιμνημόνιση δέηση, εκφώνηση του πανηγυρικού από μένα και η κατάθεση στεφάνου και όλη η διαδικασία όπως τη γνωρίζετε. Ο Σύλλογος έχει προβλέψει μετά κέρασμα για όλους τους καλεσμένους και βεβαίως ο κ. Καραγιάννης θα κάνει και δύο ειδικά γεύματα στους επίσημους και σε κάποιο κόσμο που έχει καταγωγή από την Μικρά Ασία. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης για την ημέρα της Κυριακής 16 Σεπτεμβρίου θα είναι ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος μετά από έγγραφο που λάβαμε από τη Βουλή των Ελλήνων. Καλούμε λοιπόν και σε αυτή την ξεχωριστή εκδήλωση για να τιμήσουμε τη μνήμη όλων αυτών των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που δέχτηκαν από το τουρκικό κράτος πραγματικά ένα γεγονός που έχει παγκόσμια καταγραφή, μια γενοκτονία, να έρθει και να τους τιμήσουμε και να περάσουμε καλά και να σας κεράσουμε να δείτε στην πλατεία μας, γιατί είμαστε λίγο πιο έξω από το κέντρο της πόλης και δεν μας επισκέπτεται πολύ συχνά ο Τριπολίτης. Αυτές είναι λοιπόν οι δύο εκδηλώσεις προς τιμή κυρίως του Γιώργου Καραγιάννη, ενός συμπολίτη μας, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, επέστρεψε στον τόπο του, γιατί σπουδαίοι είναι αυτοί που δεν ξεχνούν και επιστρέφουν στις ρίζες τους. Τον ευχαριστούμε λοιπόν θερμά για ό,τι έχει κάνει για την πόλη μας και
Ελπίζω να πάνε όλα καλά με σύμμαχο τον καιρό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσαμούλο, μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Κατά πόσο πιστεύετε ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, και μιλάω όχι για τη μετονομασία της πλατείας που είναι άλλου είδους εκδήλωση, για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, κατά πόσο θεωρείτε ότι ευαισθητοποιούν τους νέους και αν τελικά πετυχαίνουν το στόχο τους, γιατί βλέπουμε ότι γενικά δεν υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος, έτσι. Και ποια είναι η δική σας πρόθεση, γιατί έχουν μεταφερθεί από παλιά που γίνονταν στην πλατεία Άρεως, έχουν μεταφερθεί πλέον στο μνημείο της πλατείας Φοινικών, πλατείας προσφύγων από το Σάββατο. Έτσι, σκέφτεστε να τις αναβαθμίσετε, να κάνετε κάτι διαφορετικό και οι νέοι να καταλάβουν τι έγινε. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο γίνονται όλο και καλύτερες εκδηλώσεις στην πλατεία μας. Έχουμε δει δηλαδή στο χάρτη των πολιτιστικών δρόμενων της πόλης μας. Και αυτό βέβαια οφείλεται και στο Σωματείο που είναι πάρα πολύ δραστήριο και εδώ θα να ευχαριστήσω και τα μέλη του Συμβουλίου αλλά και τους ενεργούς φίλους του Σωματείου των Φοινικών. Αν δεν θυμόμαστε το παρελθόν μας, δεν έχουμε μέλλον. Αυτό λοιπόν το είχε πει και το έχουν πει πάρα πολύ, το είπε και ο συγχωρεμένος ο Τάσος Μουκράκης, αν θυμάστε, πέρυσι που ζούσε και ανέφερε πολλές φορές ότι όταν έχεις ένα μνημείο, μπορείς να δείξεις στους νέους ανθρώπους ή θα ρωτήσει το παιδάκι, τον πατέρα, τι είναι αυτό. Και έτσι αναγκαστικά η ιστορία προχωρά και μεταδίδεται. Μέσα λοιπόν εκεί, αφού δημιουργήθηκε αυτό το μνημείο και αξιοποιώντας το προεδρικό διάταγμα, το ότι η μικρασιατική καταστροφή είναι μια επίσημη πλέον, γιατί είναι αναγνωρισμένη γιορτή για το ελληνικό κράτος, γίνεται λοιπόν συνεργασία η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος Τρίπολης και ο Σύλλογος Φοινικών, αυτή η εκδήλωση της Κυριακής. Αυτό θα γίνεται πάντοτε. Ναι, λέω, μήπως και επευκαιρίας αυτού, ξέρετε, καθαρίζεται και η πλατεία μας. Ναι, λέω, μήπως πρέπει να γίνεται το μάθημα για τη Μικρασιατική. Μήπως, ας πούμε, σαν πάμε προσφυγική ένωση, να πείτε, να γίνεται εκεί ίσως το μάθημα, να βλέπουν τι είναι αυτό το μνημείο. Κοιτάξτε, να κάνετε κάποιες τέτοιες παρεμβάσεις, ίσως σαν ένωση. Έχετε δίκιο. Και μάλιστα εμείς επευθυνθήκαμε. Όχι τώρα, το 2015 που έγιναν η πρώτη εκδήλωση αυτή του μνημείου, στην δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και υπήρχε ανταπόκριση. Ιδιαίτερα τα σχολεία της περιοχής, πέμπτο δημοτικό, πρώτο γυμνάσιο Λύκειο, αλλά και σχολεία που είχαν έρθει εκδρομή στην πόλη και τους φέρνανε εκεί. Και κάνανε μάλιστα και πολλά νηπιαγωγεία εκπαίδευση πάνω σε αυτό. Σιγά σιγά λοιπόν έχει αρχίσει και αγκαλιάζεται και αυτό εννοείται ότι έχετε δίκιο, πρέπει να το κάνουμε πιο εντατικό. Για να έχουν και τα παιδιά πρόσβαση στη γνώση περισσότερο. Θα κάνουμε λοιπόν ένα νέο έγγραφο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και όταν αφορά στα βιβλία τους, δεν ξέρω τώρα ποια τάξη θα κάνει και μιλούν για την μικρασιατική καταστροφή, καλό είναι να έρθουν στο μνημείο, να τους αναλύσουμε κι εμείς τη σκέψη του καλλιτέχνη, το πώς φαίνεται και τι εκφράζει αυτό το μνημείο και πιστεύω ότι θα είναι πραγματικά ένα ζωντανό μάθημα της ιστορίας εκείνη τη στιγμή.